Το θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε το κριτικόν μυστήριον «Η θυσία του Αβραάμ». Το ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Βασίλης Κανάκης, Άγγελος. Καρούσος, Αβραάμ. Ελένη Χατζιαργύρη, Σάρα. Ματίνα Καρά, Ισαάκ. Άγγελος Γιαννούλης, Σιμπάν. Σπύρος Ολύμπιος, Σόφερ. Ειρήνη Κουμαριανού, Τάμαρ. Χριστίνα Κουτσουδάκη, Άντα. Τη μουσική επιμελήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Λάμβρου Κωστόπουλου. Ακούτε πρώτα λίγα λόγια για το συγγραφέα και το έργο από τον σκηνοθέτη της εκπομπής. Η θυσία του Αβραάμ είναι το μόνο μυστήριο της ελληνικής φιλολογίας που έφτασε ως εμάς. Εις όλην τη δυτική Ευρώπη κατά τον μέσον αιώνα και προπάντων περί τα τέλη της 15ης και τα σαρχάς της 16ης εκατονταετηρίδος, επέζοντο μπρος στους μητροπολιτικούς ναούς δράματα με θέματα θρησκευτικά. Οι πιστοί τα επεκάλεσαν αμέσως μυστήρια. Πασίγνωστη είναι η παράσταση του Αδάμ, γαλλικό μυστήριο του 13ου αιώνος. Οι Βυζαντινοί είχαν και αυτοί παραστάσεις αυτού του είδους. Κάποιος Γερμανός επίσκοπος, ο Λιουτπράνδος, γράφει κατά τον 10ο αιώνα ότι παρέστη στην Κωνσταντινούπολη στην παράσταση της αρπαγής του Ηλία εις τους ουρανούς. Φρίτη μάλιστα με τη διαφθορά των Ελλήνων, γιατί γράφει το έργο παρεστάθη μέσα στην Αγία Σοφία. Έτσι λοιπόν είναι βέβαιο ότι το Βυζαντινό θέατρο ή το κάτι παρόμοιο με το της Δυτικής Ευρώπης της εποχής. Τι ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό θέατρο? Κάτι τύπου λέγεται θέατρον, γιατί παριστάνετο και μάλιστα με πλουσιότατο διάκοσμο, άλλωστε δεν είχε κανένα σκηνικό ενδιαφέρον. Κάθε έργο απαιτελείται από σειρά στίχων, όπου διακρίνει και μπορεί να θαυμάσει κανείς την ακράδαντο πίστη στην παντοδυναμία του Θεού, τον φόβο που εμπνέει στους πρωτογενείς, την ελπίδα εν τούτης του ανθρώπου στην ευσπλαχνία του. Η θυσία του Αβραάμ εξεδόθη στη Βενετία το 1535 και ποιος ξέρει αν για πρώτη φορά. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η ελληνική φιλολογία είχε ακόμη μια δόξα στους νεωτέρους χρόνους. Ελληνική είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τραγωδία. Ελληνική και γράφει από ποιητή κριτικό. Είναι το μόνο που ξέρουμε από το συγγραφέα που μας κληροδότησε ένα τέτοιο αριστούργημα. Ούτε βιογραφία, ούτε χρονολογία γεννήσεως ή θανάτου, ούτε και όνομα, τίποτα δεν είναι γνωστό. Όσο όμως για την πατρίδα, είναι αναμφισβήτητο ότι είναι η Κρήτη. Γιατί η γλώσσα της θυσίας είναι κριτική διάλεκτος της 16ης εκατονταετηρίδος. Το έργο ανήκει στον αιώνα εκείνο που είναι ο πιο δοξασμένος στην κριτική δημοτική άνθηση. Είναι ο αιών που ο Κορνάρος έγραψε τον Ερωτόκριτο, τη νέα αυτή εποποιία που αμέσως άρπαξε και έκανε κτήμα της όλη η ελληνική φυλή. Είναι ακόμα ο αιών που μας άφησε μερικά θεατρικά κομμάτια, τα οποία αν δεν μαρτυρούν δραματικές ιδιοφυΐες, είναι πάντως τεκμήρια κοινωνίας ανεπτυγμένης. Το κριτικό θέατρο που εξέδωκε ο Σάθας μας δείχνει ότι όχι μόνο επέζοντο τα έργα αυτά, αλλά ότι είχαν και μπαλέτα τα οποία συνόδευε ορχήστρα που έπαιζε πίσω από τη σκηνή. Δεν ξέρουμε αν ο ποιητής της θυσίας εγνώριζε το Ιταλικό θέατρο. Πάντως, επροτίμησε από την Κομμένδια Παστοράλε κάτι που θυμίζει κλασική τραγωδία. Ούτε πολλά πρόσωπα, ούτε σκηνικός διάκοσμος πολύπλοκος, ούτε μπαλέτα. Ούτε άσκοπος ρητορική. Ταχεία οι δράσεις, βαθιά μελέτη χαρακτήρων, παρατηρητικότης, ειλικρινές αίσθημα και η συγκίνησης που είναι η φυσική συνέπεια των αρετών αυτών έρχεται μόνη της. Η υπόθεση είναι των γνωστών επεισόδιων της παλαιάς γραφής. Για να δοκιμάσει την αφοσίωση του Πατριάρχη Αβραάμ, ο σκληρός Θεός των Εβραίων ζητεί τη θυσία του γιού του Ισαάκ. Χωρίς να διστάσει ο Αβραάμ, βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του παιδιού του.
αλλά εκείνη τη στιγμή ο Θεός στέλνει άγγελο και σταματά το πατρικό χέρι. Ο ποιητής μας εχειρίστη την παράδοση με πολλή πρωτοτυπία. Το έργο αποτελείται από δύο πράξεις. Στην πρώτη πράξη, άγγελος εξ ουρανού παρουσιάζεται στο σπίτι του Αβραάμ τη νύχτα ενώ όλοι κοιμούνται. Ξυπνά τον Πατριάρχη και μεταβιβάζει τη θεία προς τα γη. Ο Θεός απαιτεί τη θυσία του Ισαάκ από το ίδιο το χέρι του πατέρα του. Φρείται ο Αβραάμ στον ύπνο του, αλλά αμέσως αντιλαμβάνεται την απέτηση του πλάστου. Τον παρακαλεί να μετριάσει την οργή του, αλλά καμιά φωνή δεν αποκρίνεται από τον ουρανό. Δίπλα του όμως η Σάρα ακούει τα κλάματά του, ξυπνά και ζητεί την αιτία της τόσης του αγωνίας. Ο Αβραάμ αρνείται να της πει, αλλά οι παρακλήσεις της Σάρας το αποσπούν την αλήθεια. Σε αυτό το άκουσμα η Σάρα φωνάζει, κλαίει, λιποθυμεί. Ο Αβραάμ τρέμει και αρχίζει να κλονίζεται. Αλλά γρήγορα συνέρχεται και τότε φωνάζει τους δούλους για να φύγουν με το παιδί πριν συνέλθει καλά η Σάρα. Μα αυτή δεν αργεί να σηκωθεί και αρχίζει διάλογος σπαρακτικός μεταξύ των δύο συζύγων. Η Σάρα παραπονείται και μυρολογεί και ο Αβραάμ την παρακαλεί να μην του κλονίσει το θάρρος και την απόφασή του με τα κλαματά της. Και οι δυο πλησιάζουν να ξυπνήσουν τον Ισάκ και ξαναρχίζει ωραίος διάλογος μπρος το κοιμισμένο παιδί. Τέλος το ξυπνά ο Αβραάμ, λέγοντάς του ότι θα πάνε να κάνουν θυσία στο Θεό επάνω στο βουνό, μέσα σε ένα κήπο. Οι σπαρακτικοί όμως αποχαιρετισμοί της Σάρας εκπλήττουν τον Ισάκ και αυτός της υπόσχεται να γυρίσει γρήγορα και να της φέρει δώρα από την εξοχή. Πατέρας και γιος φεύγουν. Στη δεύτερη πράξη παρακολουθούμε τον Ισάκ και τον Αβραάμ να ανεβαίνουν το βουνό. Ο μικρός ρωτά τον πατέρα του γιατί είναι τόσο θλιμμένος. Την ίδια πορεία έχουν και οι δύο πιστοί δούλοι, ο Σιμπάν και ο Σόφερ. Όταν ο Αβραάμ τους αποκαλύπτει το φρικτό μυστικό, ο Σόφερ του λέγει ότι σαν γλίγορα πήρε την απόφασή του και καλά θα κάνει προπάντων να φοβάται μην εκτελέσει τέτοιο ανοσιούργημα, παραγνωρίζοντας τη διαταγή του υψίστου. Αντί να κλονιστεί ο Αβραάμ για να δείξει στους δούλους την ακλόνητη πίστη του, παίρνει περισσότερο θάρρος και βιάζεται να εκπληρώσει την απόφασή του. Μα το μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της πράξεως είναι ο διάλογος του Ισαάκ και του Αβραάμ, η παιδική χαρά και περιέργεια του ενός, η κατήφια του άλλου και τέλος η λύπη και τα κλάματα του παιδιού, όταν μαθαίνει ότι πλησιάζει ο θάνατός του. Τέλος, ανεβασμένος πάνω στο βωμό, είναι έτοιμος να δεχθεί το φωνικό μαχαίρι στο λαιμό του, όταν ο άγγελος, που παρουσιάζεται πάλι, σταματά το πατρικό χέρι. Και οι δυο πέφτουν γονατιστοί σε θερμή ευχαριστήριο προσευχή. Αμέσως έπειτα, στέλνουν μπρος τους δούλους να αναγγείλουν στη Σάρα την ανέλπιστη ευτυχία. Μα εκείνη ανήσυχη δεν επερίμενε σπίτι της. Με τις δυο της δούλες, Άντα και Τάμαρ, είχε ξεκινήσει για το βουνό. Από μακριά ο Σιμπάν της φωνάζει την ευχάριστη είδηση και πριν ακόμα καλοκαταλάβει ο Ισάκ τρεχάτος ρίχνεται στην αγκαλιά της. Το έργο τελειώνει με μια προσευχή όπου ο Αβραάμ ημνεί την παντοδυναμία του Θεού. Ο Αβραάμ είναι ο τύπος του Πατριάρχου που ούτε για μια στιγμή αμφιβάλλει ότι Θεός του μίλησε και ότι τελείως αντελήφθη τη θεία απέτηση. Γνωρίζει τον Θεό του, το Θεό της Βίβλου, που μερικές φορές ζητεί θυσία αίματος. Δεν εξευτελίζεται με προσευχή και παρακάλια, αλλά ηρωικός πατέρας προσφέρεται αμέσως στη θέση του παιδιού του. Καμιά αδυναμία δεν τον υποβιβάζει. Μια είναι η επιθυμία του, να δοξάσει το Θεό και να τον υπακούσει. Και μια μεγάλη σκέψη στον εγκαρδιώνει. Αυτόν ο Θεός εδιάλεξε για τέτοια νίκου στη θυσία. Αυτόν ως τον μόνο άξιο να την εκτελέσει. Η Σάρα είναι η γυναίκα που όταν κινδυνεύει το παιδί της, είναι η μητέρα και τίποτε άλλο. Από την αρχή, ο ποιητής εφρόντισε να μας δώσει την ψυχολογία της μητέρας. Με τρυφερότητα η Σάρα προσπαθεί να μάθει ποια είναι η θλίψη που βαραίνει τον Αβραάμ. Του υπόσχεται να μην φωνάξει, να μην σφαγεί, έστω κι αν της πει πως ο Ισαάκ πρόκειται να πεθάνει. Με επιτιδιότητα ο ποιητής, σε ένα μόνο στίχο, έδειξε ότι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της Σάρας με τη ζωή είναι η αγάπη του παιδιού της. Σε αυτά τα λόγια, ο ακροατής που ξέρει το μυστικό ανατριχιάζει και μπαίνει στη θέση του δυστυχισμένου Αβραάμ κάθε φορά που η Σάρα προφέρει το όνομα Ισαάκ. Όταν μαθαίνει την τρομερή αλήθεια, λιποθυμεί. Μα έχει και αυτή το χαρακτηριστικό του ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης. Ούτε για μια στιγμή αμφιβάλλει για την προσταγή του Θεού.
ούτε για μια στιγμή διανοείται να την παραβεί. Η φρικτή αυτή θυσία είναι κάτι που το ατενίζει αμέσως, ωστόσο αναπόφευκτο, που την βλέπει εκεί μπρος στα μάτια της μόλι τη φρίκη της πραγματικότητος. Ο Ισαάκ είναι αναμφιβόλως ο χαρακτήρ που ο ποιητής μας έπλασε με αληθινόν έρωτα. Είναι ένα παιδάκι απλό, τρυφερό και χαϊδεμένο. Τ' αρέσει ο ύπνος και δεν το κρύβει. Τ' αρέσουν τα χάδια και λέει καθαρά του πατέρα του πως η Σάρα ξέρει πολύ αλλιώτικα από αυτόν να ξυπνά το παιδί της. Όταν μαθαίνει ποια τρομερή τύχη τον περιμένει, τρομάζει και μπρος στη σιωπή του πατέρα του και αυτός σαν την Ιφηγένεια θυμίζει τις παλιές ευτυχισμένες ημέρες και τα παλιά χάδια. Στις παρακλήσεις του Αβραάμ απαντά ότι εκτελεί θεία προς τα γη. Ο Ισαάκ είναι παιδί εξαιρετικά παρατηρητικό. Έχει ακούσει πως οι μελοθάνατοι κάνουν διαθήκη και αφήνουν στους ζώντας τα υπαρχοντά τους. Έχει λοιπόν και αυτός θησαυρούς που του ανήκουν αποκλειστικά και που πρέπει να διαθέσει. Και πρώτος του μεγάλος και πολύτιμος θησαυρός, που με παιδικό εγωισμό θεωρεί δικό του και μόνο δικό του, είναι η μητέρα του. Μόνο στον Αβραάμ μπορεί να την εμπιστευτεί με τις σχετικές παραγγελίες για να μην είναι πάρα πολύ δυστυχής μετά το χωρισμό. Έπειτα θυμάται ένα αγαπημένο μπαουλάκι που έχει 1000 πράγματα πολύτιμα για αυτόν. Ρούχα, χαρτιά, άγραφα και γραμμένα. Αυτά θα περιέλθουν στον φίλο και συμμαθητή του Ελισέκ. Όλα αυτά κάνουν πιο συμπαθητικό τον Ισαάκ. Η υπεροχή του μπρος σε κάθε άλλο παιδί είναι η μεγάλη του αγάπη προς όσους τον περιστοιχίζουν και προπάντων προς τους γονείς του. Αλλά και στους υπηρέτες ακόμη ο άγνωστος ποιητής έβαλε κάτι χαρακτηριστικό. Τους έδωσε πολύ αφοσίωση προς τους κυρίους τους, αλλά και συγχρόνως κάποια κατωτέρα αντίληψη, και έτσι αυτοί αντιπροσωπεύουν την κοινή φυλή των ανθρώπων απέναντι στους εκλεκτούς του Θεού. Ο Σόφερ συζητεί και ερμηνεύει τη Θεία προς τα γη και ζητεί από τον Θεό να έχει ανθρώπινη λογική, αφού ο Θεός παρεβίασε τη φύση και η γριά Σάρα εγέννησε τον Ισαάκ, δεν είναι δυνατόν ο δημιουργός σε μια στιγμή να θελήσει τη σφαγή αυτού του παιδιού. Στη σκέψη του δούλου βλέπουμε ακόμα τη νεωτέρα αντίληψη της αγάπης προς τον Θεό. Ενώ οι παλαιοί Ιουδαίοι υπακούν τυφλά στη Θεία Βούληση, οι χριστιανοί ζητούν να την εννοήσουν και να την ερμηνεύουν. Αυτό είναι το αριστούργημα που μας χάρισε ο κριτικός ποιητής. Και επειδή στα κριτικά έργα του 15ου αιώνος ζητούμε και βλέπουμε πάντα την ιταλική επιρροή, δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε εδώ ότι η επιρροή αυτή και αν υπάρχει, πάντως δεν φαίνεται καθαρά. Απεναντίας, άπειρα είναι τα σημάδια που μαρτυρούν τον γνήσιον Έλληνα. Εν πρώτης, αν και γράφει μυστήριον ο ποιητής μας, η θρησκεία δεν είναι για αυτόν σκοπός, αλλά μέσον. Δεν ψάγει την παντοδυναμία του Θεού, αλλά μελετά την ανθρώπινη ψυχή. Άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής ψυχής, όπως μας τη δείχνει η λαογραφία, είναι ότι τα κλάματα της Σάρας είναι αληθινά μυρολόγια που θυμίζουν άθελα τα δημοτικά τραγούδια. Για να εκφράσει τη ζωή και το θάνατο του γιού της, παίρνει εικόνες από τη φύση. Επίσης, το βαρύ πένθος που τάζει η Σάρα στο γιο της να κρατήσει όσο ζει, ούτε τα μάτια να σηκώσει πια από τη γη, είναι χαρακτηριστικό των αισθημάτων του ελληνικού λαού. Μάλλον την αρχαία τέχνη θυμίζει αυτό το δράμα. Διαβάζοντας τα παρακάλια του Ισαάκ, ποιος δεν αναπολύει τα λόγια της Ιφηγενίας του Ευρυπίδου. Ήξερε τάχα το αρχαίον θέατρον ο ποιητής μας ή η ομοιότης αυτή οφείλεται στα ένστικτα της φυλής. Η θυσία του Αβραάμ. Κριτικών μυστήριων. Ξύπνα, Αβραάμ, γύρου και πάνω στάσου.
Μαντάτο από τους ουρανούς σου φέρνω και αφού γράσου. Ξύπνησε δούλε του Θεού, ξύπνησε εμπιστεμένε και να κοιμάσαι αμέριμνα εδά καιρός δεν είναι. Ξύπνα και γρήκης Αβραάμ, εκείνα τα που θέλει, αφέντησα που προσκυνούν και τρέμουν οι αγγέλοι. Δε θέλει πλειό θυσίες αρνιών και πράματα φθαρμένα, μα μια θυσίαν ποθυμά μεγάλην από σένα. Στόπον αρνιού, στόπον ρηφιού, ορίζει ο Θεός και θέλει να θυσιάσεις Αβραάμ του Ισαάκ τα μέλη. Και ξύπνησέ το γρήγορα, με σένα συνοδέψει κι ανέβασε ψηλό βουνί που θέλω σορμινέψει. Κι ανέβα το προθυμερά κι στην κορφή σα φτάσεις, σφάξε το τέκνο, κάψε το και βλέπε μη δηλιάσεις. Σπούδαξε, ξύπνα το παιδί και έπαρ το με τα σένα. Ξετέλειωσε προθυμερά τα σ' έχω μιλημένα. Μην ανημένεις Αβραάμ πλειό δεύτερο μαντάτο. Μην κλαίεις και μη δε γρινιάς, γιατί ο Θεός γρικάτω. Του λογισμού σου η συννεφιά κι η σκότηση ασπάψει. Ας έρθει η πιστοσύνη σου εις ουρανούς να λάψει. Άλλην μεγάλην έχω. Κοιμάμενος ή ξυπνητός αν είμαι, δεν κατέχω. Τι πρόσταγμα μου έφερες, άγγελα από το θρόνο τ' αφέντη μας, απόρρισε να κάμω το δεσόνο. Ω βασιλεύ των βασιλιών, και τι γρήκουν τα αυτιά μου, και τι είναι τούτα απόρρισες τώρα στα γερατιά μου. Πώς να το δουν τα μάτια μου κι η χέρα να το κάμει και να συντρέξει το κορμί που τρέμει σαν καλάμι. Οφού, με ποια να πω κοτιά να μπει στην όρεξή μου, με ποιου λεονταριού καρδιά να σφάξω το παιδί μου. Πώς να το δω στα πόδια μου σαν ρύφι να ταράσει, σαν βόδι να μου γκαλιστεί, σαν ψάρι να σπαράσει. Κι είναι η ευκαιρία που δοκε σε μένα και στη Σάρα, μη δε την κάμεις να γεννεί ανάγκη και κατάρα. Αν εν για κρίμα η χάρη σου αντί με ψυγυρεύει, τιμώρησε τον Αβραάμ, το τέκνο τι σου φταίγει. Πέψε μου Κύριε φτωχιά, ανυμποριά και χρία, και το παιδί μου γλίτωσε από αυτή τη θυσία. Πολλά μαντριά μου χάρισες, στεκούμενα κι ορίζω, κι άνθρωπο πλούσιο σαν εμέ στον κόσμο δεν γνωρίζω. Έπαρε Θε τον Αβραάμ, μ' ό,τι κι αναφεντεύγει, και ζωντανόν τον Ισαάκ άφης να σου δουλεύει. Μη μου τη σβήσεις τη χαρά την είδε το κορμί μου, όντε σε φανερώθηκε στον κόσμο το παιδί μου. Κι αν έχω φταίξει μόνο εγώ κρίματα καμωμένα, μην τα πληρώσει ο Ισαάκ τα κρίματα με μένα. Ω, καημένο σπίτι του Αβραάμ, ποιος σου δώκε κατάρα και ποιο σκοτάδι σ' έβρικε ανεμική κι αντάρα. Η μάνα η δυστυχέστατη κοιμάται, δεν κατέχει, ουδέ γρικά η βαριόμυρη το τι μας περιτρέχει. Ας της μακρύνου από εδώ, τάχα μην το γρικήσει και πάρει πέτρα και δαρθεί και κακοθανατήσει. Ας πάγω να προσευχηθώ τα φέντη που μωρίζει από τα μέσα της καρδιάς και τα κρυφά γνωρίζει.
κύριε, επειδή μετάθεση δεν έχει το μαντάτο που μου φέρε ο άγγελος εδώ στον κόσμο κάτω και επειδή το ζήτημα που μου κάμες Θεέ μου δεν έχει μπλιό μετανιωμό με σπλάχνος γρήκησέ μου, έπαρε μου τον Ισαάκ και μη μου τον αφήσεις, μα να του δώσει θάνατον ο Κύρης μη θελήσεις. Είδε και είναι αδύνατο του το να μεταθέσει, δώσ' μου καρδιά και από κοτιά κι ψή μας τον μπορέσει. Για τέκνο μου τον Ισαάκ να μην τον εγνωρίζω, γιατί έχω σάρκα και πονώ, καρδιά και λαχταρίζω. Και εσύ, Θεέ, που το όρισες, δώσ' δύναμη και εμένα να κάνω τα νυμπόρετα σήμερο μπορεμένα, να τον ειδώ να καίγεται χωρίς να αναδακρυώσω και τη θυσία που ζητάς σωστή να την εδώσω. Ω Αβραάμ, ω Αβραάμ, τι είναι τα που διγάσαι? Νηρεύγεσαι ή ξυπνητός είσαι και δεν κοιμάσαι? Σίμωσε, πέ μου το και με τι πράμα σε βαραίνει. Τι σου μιλεί, με ποιον μιλείς, πού είναι η λαλιά που βγαίνει? Γινή μου δεν ηρεύγομαι, το στόμα μουρμουρίζει, την προσευχή μου στο Θεό κάνω που μας ορίζει. Με παρακάλιο προσκυνώ, ως αν γρηματισμένος, του πλάστη κανοδέηση κλητός γονατισμένος. Λοιπόν, μη στέκεις να γρυπνάς, μα γύρισε, κοιμήσου, νύχτανε, κι άμα κούμπησε εις την ανάπαψή σου. Δεν είναι καιρός της προσευχής. Ήνταν αυτά που λέεις. Η ομιλιά σου φανερά το μαρτυρά πως κλαίεις. Δεν είναι καιρός για ανάπαψη, δεν είναι καιρός για στρώμα. Φαρμάκι έχεις, Αβραάμ, πολλά πικρό στο στόμα. Εις πόνος με έσφαξε θρυμής, τώρα με σφάζει κι άλλος. Και να λογιάσω δεν μπορώ ποιος είναι ο πια μεγάλος. Τον ένα δεν εδίνω μου, τσι δυο πώς να γρυκίσω. Και τι λογής θα τσιφανεί, σαν τσι το ομολογήσω. Κύριε, σύ που τόρισες, βόηθα του δουλευτή σου, μετάστρεψε το βάρος σου και πάψε την οργή σου. Αβραάμ, δεν είναι μπλιο καιρός να κρύβεις τα κρυφά σου. Τα μάτια σου μου ομολογούν το βάρος της καρδιάς σου. Βαρύ μαντάτο και πικρό θα να έχεις γρικημένα. Πες το λοιπόν και μη δηλιάς, θα ρέψου το και μένα. Η σάρκα μου είναι σάρκα σου και η καρδιά καρδιά σου. Δικά μου είναι τα πάθη σου και η πόνη της καρδιά σου. Εκείνο που μου ζητάς και επιθυμάς να μάθεις, θα το μάθεις, θα το ειδείς καημένη σαν το πάθεις. Μα πριν γεννή να σου το πω, από κοτιά δεν έχω, γιατί τη γνώμη σου γρικώ, τις πράξεις σου κατέχω. Τάξε μου και να μη σφαγείς, να κακοθανατήσεις, ουδέ να μη σκανταλιστείς, ό,τι κι αν εγρυκίσεις. Να κάμεις πέτρα την καρδιά, να μη σου δώσει πόνο, και τότε να σου διηγηθώ εκείνο που δε σώνω. Μολόησέ μου το και με αν αγαπάς τη Σάρα, πέ μου το και μην το δηλιάς κι ας πάψει τρομάρα. Και να με δεις πολλά κλητή, πολλά σιγανεμένη, κι αν θα μου πεις πως ο Ισαάκ σήμερον αποθαίνει. Καημένη, και προφήτεψες ως ήρθες από το στρώμα κι ήβρες το τείχα στην καρδιά πριν να το πει το στόμα. Δε με, Αβραάμ, γονατιστή, πως σου ζητώ τη χάρη να μου το πεις και την καρδιά να κάμω σαν λιθάρι, να φουγκραστώ με απομονή κι σ' ό,τι μου μιλήσεις ποτέ να μην αντισταθώ, μα να γεννεί το ρίσεις. Μη στέκησε, παρακαλώ, με χείλη σοπασμένα, μα να χαρείς τον Ισαάκ μολόγατο και μένα. Κάτεχε, πως αφέντης μας και πλάστης και Θεός μας, θυσίαν επεθύμησε να κάνω τον γιο μας. Τον Ισαάκ μου ζήτησε και όρισε δίχως άλλο να τον εσφάξω κι εις φωτιάν επάνω να τον βάλω. Και θέλει με τη χέρα μου όλα να τα τελειώσω και πάνω σε ψηλό βουνό ευχαριστιά να δώσω. Λοιπόν, την πίκρα ως φρόνιμη
Διώξε από την καρδιά σου, διώξε και πάσα σαρκική λύπη από κοντά σου. Παρηγορούσαν γνωστικοί, τίποτα μη βαραίνεις. Μόνο ευχαρίστα το Θεό σε ό,τι κι αν παθαίνεις. Όφου, όφου μαντάτο, όφου φωνή, όφου καρδιάς λαχτάρα, όφου φωτιά που με έκαψεν, όφου κορμιού τρομάρα. Με ποιαν απομονή να ζω, να μην ευγεί ψυχή μου, έξαφνα με τέτοιο θάνατο να χάσω το παιδί μου. Ω μεγαλότατε Κρητή, κράτησε το θυμό σου. Στη σημερινή απόφαση άλλαξε το σκοπό σου. Της δικαιοσύνης το σπαθί φύλαξε στο φικάρι. Πιάσε την εσπλαχνιά σου που έχει μεγάλη χάρη. Χάθηκε μου η δύναμη, κόπηκε η καρδιά μου, η ψή μου σημαζώνεται κι ήρθαν τα ύστερά μου. Βοηθάτε μου και δεν μπορώ, γρικό και βγαίνει η ψή μου, τέλειωσαν τα έτη μου, στάθηκε η ζωή μου. Βοηθάτε στον επόλπιστο δούλη και μαζοχτείτε και την κερά μας την καλή, πως είναι νεκρά να δείτε. Δεν είναι δίχως αφορμή που λες πως ελιγώθη και χλώμανεν η όψη της και του νεκρού ομοιώθη. Πιάστε να τη σηκώσουμε, να πάμε τη στην κλίνη. Δεν είναι τούτη για ζωή, γλίγορα μας αφήνει.